Στο δρόμο λοιπόν προς τις ευρωεκλογές, πολύ λίγες μέρες μείνανε, 22-23 κάπου εκεί λοιπόν. Να καλημερίσω την κυρία Μαρία Ντάσιου, υποψήφια ευρωβουλευτή με τον πολιτικό φορέα Ελλήνων Συνέλευσης. Τι κάνετε, καλή σας μέρα. Καλημέρα, καλημέρα κυρία Μπερετάνου, καλημέρα και σε όλους τους ακροατές σας. Έχετε ανακοινώσει λοιπόν τον πολιτικό φορέα Ελλήνων Συνέλευσης που θα εκπροσωπήσετε κι εσείς με την υποψηφιότητά σας στις ευρωεκλογές. Πείτε μας λοιπόν, να το γνωρίσει και ο κόσμος, ποιος είναι αυτός ο φορέας. Βεβαίως, ο πολιτικός φορέας Ελλήνων Συνέλευσης είναι ένας εθνικός πολιτικός φορέας. Δημιουργήθηκε από τους ίδιους τους πολίτες το 2015, δεν είναι καινούριος, είμαστε στην πολιτική σκηνή αρκετά χρόνια. Mm-hmm. Όταν είδαμε οι ίδιοι ότι υπάρχει μια ανάγκη, ότι δεν μας καλύπτει αυτή τη στιγμή το κομματικό πλαίσιο που υπάρχει και το πώς λειτουργεί στη χώρα μας. Τι είναι αυτό που δεν σας καλύπτει? Αυτό που δεν μας καλύπτει είναι καταρχάς ότι όλα αυτά τα χρόνια βλέπουμε να μας έχουν περάσει σε μια δυσπραγία, σε ένα δύσκολο μονοπάτι την Ελλάδα, το οποίο όμως δεν έχει πραγματικά ισχύ και το καταλαβαίνουν οι πολίτες και τα τελευταία χρόνια μέσα από τη διαδικασία που έτρεξε των μνημονίων, όπου δεν είδαμε, δεν ελέγξαμε τελικά αν αυτό έπρεπε να συμβεί ή όχι. Έχουμε τώρα στην εποχή μετά μνημονίων, τι είναι αυτό που δεν σας καλύπτει και έρχεται η φωνή σας να το αγκαλιάσει? Το μετά μνημονίων είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, γιατί ενώ μας έχουν πει η ίδια η Βουλή, δεν το λέμε εμείς, ότι έχουμε παραδώσει τα πάντα για 99 χρόνια, πώς έχει έρθει αυτή η εποχή των μετά μνημονίων? Τελικά δεν τη βλέπουμε να έχει έρθει και δεν τη βιώνουμε κιόλας. Και αν ήταν και είχε έρθει, θα βλέπαμε αυτό το χρέος, το οποίο ήταν αυτό που μας είχε βάλει στα μνημόνια, έτσι όπως μας έχουν πει και δεν μας έχουν δείξει, δεν θα αυξανόταν ενώ έχουμε ξεπουλήσει τα πάντα. Τουλάχιστον θα μειωνόταν και οι συνθήκες ζωής των πολιτών θα ήταν πάρα πολύ καλύτερες. Αυτό δεν το βλέπουμε πουθενά, γιατί είμαστε πολίτες που καθημερινά κινούμαστε έξω. Και ως Ελληνών Συνέλευση δεν έχουμε σταματήσει ποτέ να είμαστε δίπλα στον πολίτη και είμαστε και οι ίδιοι ζούμε σε αυτή την κοινωνία. Άρα βλέπουμε ότι κανένα πρόβλημα δεν έχει λυθεί, τα πάντα έχουν ξεπουληθεί στη χώρα και κανένας, μα κανένας δεν έχει, μας έχει αποδείξει για ποιο λόγο έχει γίνει αυτό. Και εσείς η πρότασή σας, εφόσον θεωρείτε ότι έχουν ξεπουληθεί τα πάντα, ποια είναι η πρότασή σας για να ανακτηθούν? Πρώτα απ' όλα δεν θεωρούμε, είναι ελεγμένα, είναι μέσα από νόμους, από ΦΕΚ που έχουν περάσει οι ίδιοι, άρα το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Και ο μονόδρομος για να ανακτηθούν είναι οι ίδιοι πολίτες, τους οποίους εκπροσωπεί η Ελλήνων Συνέλευση, να αναλάβουν τη διοίκηση της χώρας. Εμείς δεν υπογράψαμε, κυρία Μπερετάνου, όλοι μας, έτσι, οι πολίτες, ποτέ δεν δώσαμε λευκή επιταγή σε κανέναν, ούτε υπογράψαμε στο να ξεπουλήσουν τα πάντα, χωρίς λόγο και χωρίς αιτία, γιατί αυτό τελικά έχει συμβεί. Άρα λοιπόν η δική μας συμβούληση είναι να δούμε, να ελέγξουμε τι έχει γίνει, πώς έχει γίνει και την επόμενη μέρα να δούμε τελικά πώς αυτά μπορούν να καταργηθούν. Μία σταθερή πολιτική διαδικασία, μία σταθερή κυβέρνηση μπορεί και έχει τη δυνατότητα να σταθεί απέναντι σε όλους αυτούς που έχουν έρθει και έχουν αγοράσει και να ελέγξουμε τελικά πώς τα πήρανε, τι πήρανε. Δεν έχουμε δει κανένα, δεν έχουμε δει τίποτα, κυρία Μπερετάνου. Δεν έχουμε δει κανέναν έλεγχο να έχει συμβεί όλα αυτά τα χρόνια από κανέναν. Ούτε από καμία αντιπολίτευση, η οποία στην ουσία εκτελεί και τα σχέδια της κάθε κυβέρνησης, όχι μόνο της σημερινής, όλα αυτά τα χρόνια. Πραγματική αντιπολίτευση δεν υπάρχει. Η μόνη πραγματική αντιπολίτευση είναι η Ελλήνων Συνέλευση. Και μιλάμε για ένα πολιτικό φορέα ο οποίος έχει πάρει μέρος σε εκλογική διαδικασία από το 2019 πέντε φορές. Και αυτό μπορεί να καταλάβει κάθε πολίτης για ποιο λόγο δεν υπήρχε η προβολή των θέσεών μας από τα μεγάλα συστημικά μέσα. Εμείς είμαστε εδώ, σας ακούμε, κυρία Ντάσου. Χαίρομαι πάρα πολύ και ήθελα από την αρχή να σας ευχαριστήσω για αυτόν τον λόγο. Αλλά μιλάμε και για τα ΜΜΕ, τη τηλεόραση, όπου όλος ο κόσμος από εκεί παρακολουθεί το τι γίνεται. Δεν υπήρχε μέχρι τώρα. Ίσως έρχεται και ο χρόνος να είναι ο δίκαιος καιρός, όπου οι αλήθειες θα πρέπει να φαίνονται σιγά σιγά σε όλους τους πολίτες για να πάρουν θέση. Γιατί έτσι θα πρέπει ο πολίτης να αποφασίζει, να τα έχει όλα στη σειρά, να μην ακούει μόνο ψέματα,
γιατί η Ελλήνων Συνέλευση έχει υποστεί και μια πολιτική δίωξη και φυσικά ο πρόεδρός μας, αλλά και η ίδια η Ελλήνων Συνέλευση, η οποία πέρασε από μια διαδικασία όπου ήταν να χαρακτηριστεί, προσπάθησαν να τη χαρακτηρίσουν εγκληματική οργάνωση, κάτι το οποίο καταρρίφθηκε από τα ίδια τα δικαστήρια, από την ίδια τη δικαιοσύνη μέσα στη χώρα, διότι είμαστε πολίτες, ενεργοί πολίτες, οι οποίοι έχουμε πάρει θέση για όλα τα τεκτενόμενα που συμβαίνουν στην πατρίδα μας. Πείτε μας τις θέσεις σας, λοιπόν, που πηγαίνετε στην πορεία προς τις ευρωεκλογές. Ποιες είναι οι θέσεις και οι προτεραιότητες σας πάνω σε αυτό? Πάνω στην Ευρώπη, σωστά. Πράγματα που θα μπορούσαν να έχουν συμβούν και μέσα από την Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια, τώρα μπορούν να γίνουν μέσα από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είναι το μεγάλο μας σπίτι, να μην το ξεχνάμε αυτό. Mm-hmm. Είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου παραδώσαμε όλο μας το πλούτο για να μπούμε. Κάθε χρόνο δίνουμε όλο το ΦΠΑ στην Ευρώπη και αυτό γίνεται πάλι με νόμο, τίποτα δεν μένει εδώ. Έτσι λοιπόν ο στόχος είναι η Ελλήνων Συνέλευση με τους ευρωβουλευτές που θα μπορέσει να πάρει στην Ευρωβουλή να ελέγξει καταρχάς, να ελέγξουμε τις συμφωνίες που έχουν υπογραφεί. Ο ευρωβουλευτής, ξέρετε, έχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη να μπορέσει να πάρει στα χέρια του ακόμα και το κοινοπρακτικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά την Ελλάδα και να δούμε τελικά τι έχουμε υπογράψει. Έχουμε υπογράψει ως ισότιμα μέλη. Αυτά λοιπόν τα ισότιμα μέλη αυτή τη στιγμή γιατί βρίσκονται στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέσα από έρευνες που γίνονται ότι κοντεύουμε να είμαστε και η φτωχότερη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πού είναι η ισοτιμία, πώς λειτουργεί τελικά η Ευρώπη? Όλες αυτές οι συμφωνίες που έχουν γίνει και που γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ως Ελληνοσυνέλευσης, γιατί ερευνούμε συνέχεια το τι γίνεται. Όλες αυτές λοιπόν, όλοι αυτοί οι νόμοι που έρχονται από έξω, τουλάχιστον το 80% των νόμων, έρχονται μέσα από την ίδια την Ευρώπη. Πάνω σε ποιο αξιακό πατάνε? Τι έχουν να κάνουν με την ισότητα των πολιτών σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση? Τι έχει γίνει με τον πλούτο μας και γιατί, για ποιο λόγο εμείς που έχουμε δώσει τόσα χρήματα στην Ευρώπη δεν βλέπουμε αυτά να έρχονται ως αντίκρισμα πίσω για έργα, για να μην έχουμε μπει στα μνημόνια, για να έχουμε την ευημερία, την αφθονία που έχουν σε άλλες χώρες της Ευρώπης? Όλα αυτά λοιπόν είναι στην σκακέρα των ευρωβουλευτών της Ελλήνων Συνέλευσης, ώστε να μπουν και να ελεγχθούν. Ο ευρωβουλευτής, ο ρόλος του ευρωβουλευτή, αυτός θα πρέπει να είναι, να ελέγχει και να φέρνει στην ίδια την Ευρώπη τα θέματα που έγκυται στην διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορούν την κάθε χώρα, ώστε να διευκολύνει τη ζωή των πολιτών, να διευκολύνει και να βοηθάει τα δικαιώματα των πολιτών. Και όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά όλοι οι ευρωβουλευτές. Το βλέπουμε να μην συμβαίνει. Άρα όλη η Ευρώπη θέλει μια αλλαγή. Και υπάρχουν πολλές ανεξάρτητες φωνές μέσα στην Ευρώπη και στην Ευρωβουλή, οι οποίες το βλέπουν όλο αυτό το άδικο και φωνάζουν. Ήρθε η ώρα να ενωθούμε λοιπόν για να δούμε τι έχει γίνει. Είναι πολύ σημαντικό. Το δεύτερο είναι βέβαια και η διεκδίκηση του κληρονομικού και οικονομικού μας πλούτου. Όχι μόνο των δικών μας, αλλά και όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Η Ελλήνων Συνέλευση έχει στα χέρια της και γνωρίζει πάρα πολύ καλά το τι πλούτος υπάρχει για όλους τους πολίτες. Αυτό δεν έχει αναδειχθεί ποτέ και από κανέναν. Άρα λοιπόν ήρθε η ώρα και μέσα στην Ευρώπη να βάλουμε αυτό το βήμα μπροστά και να το δείξουμε σε όλους και να δούμε τι γίνεται, τι συμβαίνει. Το θέλουν όλοι οι πολίτες αυτό. Και αυτό του φαίνεται από την τεράστια αποχή που συμβαίνει όλα αυτά τα χρόνια και δει στις ευρωεκλογές, τις οποίες θα απαξιώνουν. Αλλά θα θέσω και κάτι άλλο. Από τότε που η Ελλήνων Συνέλευση είναι στους δρόμους καθημερινά και καλεί τους πολίτες να πάνε να ψηφίσουν, βλέπουμε ότι και τα ίδια τα κόμματα, και θα το έχετε παρατηρήσει κι εσείς, ότι όλοι ζητάνε να πάνε οι πολίτες να ψηφίσουν. Πριν δεν γινόταν αυτό και είμαι ξεκάθαρη, γιατί είμαι κι εγώ πολίτης όλα αυτά τα χρόνια, ζω στην Ελλάδα, έχω κάνει παιδιά και ξέρω πώς ακριβώς λειτουργούσα και συνεχίζει βέβαια να λειτουργεί, αλλά η Ελλήνων Συνέλευση πιέζει, να το ξέρετε αυτό. Μάλιστα. Να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία, κυρία Ντάσιου, με όλες τις απόψεις σας, να κάνετε ό,τι καλύτερο μπορείτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μπρετάνου, να είστε και εσείς καλά. Να είστε όλοι καλά. Όλοι οι πολίτες να καταλάβουν τι συμβαίνει. Μάλιστα. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Γεια σας. Καλημέρα.